στην παρουσίαση του νέου μπραντ του νεουροδάκινου με τίτλο Velvita, που θα διατεθεί από φέτος στην αγορά, προχωρά την ερχόμενη Τετάρτη ο Ασεπόπ Βελβεντού στο Μέγαρο Ιπατία στην Αθήνα. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση, όσοι παρευρεθούν θα ενημερωθούν για το σχέδιο ανάπτυξης του συνεταιρισμού Ασεπόπ Βελβεντού για τα επόμενα χρόνια, τις εξαγωγές του και για το πλάνο προώθησης και προβολής των ραδακίνων Velvita. Όσοι βρεθούν εκεί θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα Velvita, ότι είναι τα πρώτα ροδάκινα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα μάθουν τι είναι αυτό που το κάνει τόσο ξεχωριστό, ώστε να αποτελεί την αγαπημένη επιλογή όλων των καταναλωτών, αλλά και ένα από τα πιο διάσημα ροδάκινα στην Ευρώπη. Τέλος, πρόκειται να δοκιμάσουν και συνταγές με τα ροδάκινα Velvita σε πρωτότυπες γευστικές προτάσεις του βραβευμένου σεφ Άρη Τσανακλίδη. Είδε το καινούργιο μπραντ το ροδάκινο νεκταρινού του Βελβεντού, του Ασεπό Βελβεντού. Πατενταρισμένο, ξεχωρίζει και είναι το πρώτο μπρανταρισμένο στην ουσία ροδάκινο νεκταρίνη στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει άλλο με μπραντ. Τετάρτη στην Αθήνα θα γίνει στην ουσία η επίσημη παρουσίαση του brand name, του Velvita και όλων των ενεργειών που από εδώ και πέρα θα βοηθήσουν στην πρόθεση αυτού του ονόματος. Τι ακριβώς κάνει αυτό το ροδάκινο να ξεχωρίζει? Ξεχωρίζει. Καταρχήν, ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που καλλιεργείται. Με την περιοχή που καλλιεργείται, λόγω ιδιαιτερότητας, με τον τρόπο που συγκομίζεται το κυριότερο και τον τρόπο που συσκευάζεται. Είναι πλέον από τα μετρημένα στα δάκρυα του νους και γύρω ροδάκινα πανευρωπαϊκά που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Οπότε να φανταστούμε και ότι η ζήτησή του στην ευρωπαϊκή αγορά και όχι μόνο πρέπει να είναι αυξημένη, και αυτό ναι, θα σημαίνει ότι ανοίγει ένας νέος δρόμος για την πορεία του Ασεπόπ. Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε δει αυτά τα χρόνια ότι προωθώντας το, κάνοντας τα γνωστό στον κόσμο πανευρωπαϊκά και όχι μόνο στην Ελλάδα, βάζοντας τον κόσμο να το δοκιμάσει για να δει τη διαφορετικότητα από όλα τα υπόλοιπα ροδάκινα, ήταν κρίμα να μην το προωθήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Να μην το μπραντάρουμε και να μην το δώσουμε στον κόσμο, στον καταναλωτή, με ένα ξεχωριστό όνομα. Τι πρόκειται να περιλαμβάνει η εκδήλωση της Τετάρτης? Η εκδήλωση έχει εισηγήσεις από συνεργάτες ομιλητές, από τεχνικούς συμβούλους, γεωπόνους, καθηγητές πανεπιστημίου, μέχρι και συνεργάτη μας από την Ισπανία ερευνητή, και κλείσιμο όλης της εκδήλωσης με γεύμα από γνωστό σεφ που έχει να κάνει με φαγητά βάση του ροδάκινο. Η περιοχή μας πώς πρόκειται να, και πότε να γευτεί αυτό το νέο ροδάκινο, κύριε Φιλιάμπα? Αυτές τις μέρες. Ήδη ξεκινήσαμε τα πρώτα. Ωραία. Ήδη ξεκινήσαμε. Δηλαδή, την πρώτη εβδομάδα θα γευτεί και η περιοχή μας το ροδάκινο.